Καλησπέρα. Χαίρετε. Είμαι μαμά της Νεφέλης Ιωάννας. Γεια σου, μαμά της Νεφέλης Ιωάννας, που είχε γράψει την πολύ ωραία έκθεση. Που σε είχε βάλει. Σε είχε βάλει η κορούλα σου να τη γράψει, έτσι. Ναι, καλά, δώσα το Θεό. Ναι. Ήθελα να πω εγώ ένα περιστατικό. Πριν λίγες μέρες έβγαλα κάτι στο χέρι μου, πήγα σε ένα δερματολόγο, μου έδωσε κορτιζόνη και είμαστε υπό εξερεύνηση για αυτοάνοσο. Μάλιστα. Ταυτόχρονα ξεχνάω, κλείνω ραντεβού για εμβόλιο, το οποίο είναι για αύριο. Και σήμερα είχα επανέλεγχο για το χέρι μου, που δίνει άλλες 10 μέρες κορτιζόνη. Ναι. Και του λέω ότι έχω κλείσει ραντεβού για εμβόλιο, επηρεάζει. Μου λέει, αφού έκλεισε ραντεβού, πήγαινε καν το κανονικά. Αλλά δεν θα πεις, λέει, ότι παίρνεις κορτιζόνη, ούτε ότι έχεις αλλεργία, γιατί θα φοβηθούν και δεν θα στο κάνουν. Μάλιστα. Για να φοβηθούν, κάποιο λόγο θα μου και να φοβηθούν όμως. Σίγουρα. Κάπλα καγιό, γιατί η κορτιζόνη δεν είναι και ένα απλό φάρμακο, κάποιος έχει παρενέργειες. Μπορεί να έχει οτιδήποτε, να υποκρύψει κάποια παρενέργεια του εμβολίου. Και αναρωτιέμαι τελικά, ποιος έχει τα κότσια να πάρει και να πει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, χρειάζεται να κάνεις αυτές τις εξετάσεις ή να έχεις αυτές τις προϋποθέσεις για το εμβόλιο. Δηλαδή θα πω να πάω ψέματα και αν στο τέταρτο συμβεί κάτι και πάθω κάτι και μου χορηγήσουν κορτιζόνη, εγώ θα έχω πάρει ήδη την πρωινή μου δόση. Και μπορεί να με ξεδινάξει. Τι να πω, γιατρός δεν είμαι, αγαπημένη μου. Γιατρός δεν είμαι, αλλά δεν ξέρω. Τι να πω, δεν είμαι γιατρός. Δηλαδή έχουμε χάσει την πάση εμπιστοσύνη. Είναι μυστήριο, μυστήρια η φάση. Έτσι θα έπρεπε έλεγα. Όλοι να έχουν τη στοιχειώδη βάση να πούνε ναι ή όχι. Να προστατεύσουν κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει ένα θέμα υγείας. Έχεις κάνει πρώτη δόση ή όχι? Όχι, έκλεισα να πάω και έκλεισα όχι πω. Υποπίεση να σου πω την αλήθεια. Υποπίεση. Γιατί χθες βγήκε στα φοιτητικά νέα, γιατί παρόλο που είμαι μαμά σπουδάζω, ότι ούτε. Δεν συγγνώμη, πάρα πολύ πιεσμένη. Δεν θα μπορώ να συμμετέχω ούτε με τηλεδιάσκεψη στο πανεπιστήμιο. Γιατί, ποιος το είπε αυτό ότι θα μπορείτε να συμμετέχετε? Βγήκε στα φοιτητικά νέα και περιμένουμε ανακοίνωση από τον Μπρίτανη το επόμενο 24 ώρα. Καταλαβαίνετε τώρα, έχουμε μία μανούλα η οποία είναι. Η οποία μανούλα έχει βγαίνει μανούλα από τα 17 της. Και προσπαθώ με νύχια και με δόντια και εργάζομαι σε ό,τι σκατοδουλειά, συγγνώμη για την έκφραση. Έχει τύχει να μην έχω πετρέλαιο και να ανάβουμε το φούρνο για να ζεσταθούμε. Και προσπαθώ να προσφέρω κάτι καλύτερο μέσα από ένα πτυχίο που δεν έκλειψα τη θέση κανενός. Πήγα στο νυχτερινό λύκειο, δίνω τις πανελλήνιες εξετάσεις, περνάω κάπου και μου βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό ότι από Σεπτέμβριο δεν θα μπορώ να εργαστώ φυσικά. Γιατί αν δεν κάνω το εμβόλιο και λέω άντε να κάτσω στο σπίτι να προχωρήσω το πτυχίο τουλάχιστον με ό,τι κόστος οικονομικό. Και δουλεύουμε πάντα 4 ώρες εργασίες δηλωμένα στα χαρτιά αλλά 18 ώρες στην πράξη. Έτσι, με όλες τις κακουχίες που έχουμε αυτό το διάστημα και πιο πριν. Εν πάση περιπτώσει. Και λέω να προχωρήσω το πτυχίο και μου λένε τώρα δεν θα μπορείς ούτε με τηλεκπαίδευση στο πτυχίο αν δεν στείλεις στην γραμματεία το αποδεικτικό του εμβολιασμού σου. Δηλαδή θα κλειστούμε στα σπίτια και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχει η ζωή σταματάει εδώ, πάγωσε εδώ. Και εν πάση περιπτώσει, έστω υποποίηση, λέω να πάω να κάνω το εμβόλιο. Με τι κόστος? Δεν ξέρω αν θα γυρίσω στο σπίτι μου. Και δεν θα σου πω τίποτα γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι και το σέβομαι. Σέβομαι, δεν έχω πει σε κανέναν να το κάνει. Το κάνει. Εντάξει, εγώ θέτω τους προβληματισμούς ανοιχτά για να ο καθένας να έχει όλα τα δεδομένα και να πάρει την απόφαση μόνος του. Αλλά εξοργίζομαι με το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο εκβιαστικός τρόπος λειτουργίας ακόμα και της παιδείας. Πες μου λίγο το μικρό στο όνομα. Χρυσούλα. Χρυσούλα μου, πάρε και μια... Πάρε και... Φοιτήτρια στο ιστορικό αρχαιολογικό. Είμαστε και συνάδελφοι. Και εγώ ιστορία εθνολογία δεν τελείωσα. Πολύ ωραία. Πάρε και μια δεύτερη άποψη από γιατρό. Δηλαδή, αν σου είπε κάτι τέτοιο. Φυσικά και θα πάρω, αλλά ήθελα να μιλήσω στον αέρα για να δείξω τον τρόπο αντιμετώπισης. Ότι ναι, πάρεις αυτό το φάρμακο, αλλά μην του το πεις, κρύψτο. Γιατί δεν θα σου κάνουν το εμβόλιο. Αυτό δεν είναι λογική, ρε Χρυσούλα. Αυτό δεν είναι λογική. Δηλαδή, να κρύψω τι, ότι έχω ένα θέμα με την υγεία μου. Γιατί? Γιατί? Και αν στο τέταρτο πάθω κάτι. Ναι, γιατί? Στέφανε, το ξέρω. Στο τέταρτο, αν πάθεις κάτι, χορηγούν κορτιζόνη. Να πάρεις και άλλη άποψη. Δεν ξέρω ποιος είναι και δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι, αλλά πάρε και μια άλλη άποψη. Ναι. Να είσαι καλά, Χρυσούλα μου, σε ευχαριστώ καλά, πολύ. Γεια σου. Καλή δύναμη.